Φυσικά θα μείνουμε στο θέμα, όπως προανέφερα, θα μιλήσουμε κυρίως τη δεύτερη Κυριακή. Θα κάνουμε και μια αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Βασιλιάδη, εκπρόσωπος εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Βεβαίως έπεσε απόλυτα μέσα στην πρόβλεψη. Η δεύτερη Κυριακή θα είναι πιο δύσκολη, κύριε Βασιλιάδη, στην πρόβλεψη, ή μήπως όχι? Καλησπέρα. Όχι, δεν θα είναι πιο δύσκολη, θα είναι πολύ πιο εύκολη. Συνήθως οι δεύτερες Κυριακές είναι πιο εύκολες, γιατί έχεις να προσδιορίσεις τα ποσοστά δύο μόνο προσώπων. Και επίσης και πολιτικά φαίνεται αυτή τη στιγμή το πράγμα να κλείνει προς τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεξαμενές για τον κύριο Δούκα. Οι ψηφοφόροι του κύριου Γεωργουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου κυρίως μάλλον θα προτιμήσουν να μην πάνε στην κάλπη αυτή τη δεύτερη Κυριακή. Επίσης, από τις ποιοτικές μετρήσεις ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ψηφοφόρων Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι εσκεμμένα, απλά οι άνθρωποι τους άρεσαν αυτοί οι δύο υποψήφοι και είχαν έτσι μια τάση πιο πολύ να επιλέγουν αυτούς τους δύο. Δεν θα συμβεί βέβαια αυτή την Κυριακή. Η δεύτερη Κυριακή συνήθως θα ψηφίσουν και λιγότεροι. Αυτό είναι δεδομένο σε κάθε δεύτερη Κυριακή, είτε είναι δημοτικές εκλογές είτε οτιδήποτε, ψηφίζουν λιγότεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν περιμένουμε μικρότερη συμμετοχή και πιο πασόκ συμμετοχή, θα έλεγα, πιο κλειστό πασόκ, κάτι το οποίο δείχνει να ευνοεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις αυτοί που έμειναν εκτός δεύτερης Κυριακής, της δεύτερης μάχης, ή δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις ψήφους τους αλλού, την πολιτική δύναμη, ας το πω έτσι? Κοιτάξτε. Οι ίδιοι πρόσωπα και Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου, μιλάω για τα δύο περίπου 20%, γιατί 7 είναι τα ποσοστά τα οποία είναι πολύ σημαντικά, νομίζω θα κρατήσω μια ουδέτερη στάση. Πολιτικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Γερουλάνος να στηρίξει τον κύριο Δούκα, γιατί είχε πει και το είπε ξεκάθαρα ότι ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το αναιρέσει αυτό. Η δε κυρία Διαμαντοπούλου, επίσης το προφίλ των ψηφοφόρων το οποίο την επέλεξε, δεν συνάδει καθόλου με το προφίλ των ψηφοφόρων ή και με το προφίλ του ίδιου του κύριου Δούκα. Ο κύριος Δούκας είναι πιο κέντρο αριστερός από ότι κεντρός. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και να ήθελε η κυρία Διαμαντοπούλου να πει στους κεντρώους ψηφοφόρους της, την επέλεξα, πάτε να ψηφίσετε στον Δούκα, αυτοί να πάνε και να το κάνουν. Άρα δεν νομίζω ότι θα επηρεάσουν. Πιστεύω ότι η μικρότερη συμμετοχή που θα έχουμε στη δεύτερη Κυριακή θα προέρχεται από μεγαλύτερη αποχή από τα τμήματα εκείνων των ψηφοφόρων της πρώτης Κυριακής που επέλεξαν Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου. Κύριε Βασιλιάδη, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν προσυπογράφω την προσέγγιση σας, απολύτως θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, το debate που αναμένεται να γίνει θα επηρεάσει? Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Δούκας ουσιαστικά άσο στο μανίκι στις δημοτικές εκλογές ήταν το debate. Και αν μου επιτρέπεις πριν να μιλήσεις, Δημήτρη, και συνήθως debate ζητάει αυτός που βλέπει ότι χάνει. Ναι, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Οπότε θα το ζητήσει ο κύριος Δούκας, αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια το debate το, όχι των δημοτικών εκλογών, αλλά αυτό που έγινε το πασοκικό debate, εν πάση περιπτώσει, έδειξε νικητή τουλάχιστον. Δεν πήγε καλά ο Δούκας, αυτό είναι αλήθεια. Δεν πήγε καλά. Ίσως είναι το τελευταίο του χαρτί. Είμαι σίγουρος ότι θέλει να το παίξει. Άλλωστε το είπε και ξεκάθαρα χθες, κάπου το διάβασα τέλος πάντων, το άκουσα ή το είδα, ότι ναι, θέλει σίγουρα να γίνει ένα debate, γιατί είναι η μόνη του ελπίδα να δείξει τη διαφορά. Ή θα τα χάσει όλα ή θα τα παίξει όλα για όλα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον κύριο Δούκα παρά να πάει σε debate. Να είστε, Θοδωρή. Κάναμε μια παρόμοια προσέγγιση με αυτή του κύριου Βασιλιάδη, του Δημήτρη. Το λέω Δημήτρη γιατί είμαστε φίλοι χρόνια. Αυτό που βλέπω εγώ είναι το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει με τριοπάθεια το εκλογικό του σώμα, φίλοι ψηφοφόρου του, κέντρο δηλαδή περισσότερο, αυτό επικράτησε χθες. Μένει ένας ζωτικός χώρος προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, αυτό πρέπει να το αξιολογήσουν τα κόμματα της αριστεράς και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα νομίζω το έχει δείξει περίτρανα. Και εκτιμώ ότι τη δεύτερη Κυριακή, όπως και στην πρώτη μου τοποθέτηση, είπα μετά και από τα όσα είπε και ο κύριος Βασιλιάδης, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά θα είναι ξανά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Και μάλιστα ο Θοδωρής είπε ότι γίνεται και μια σύγκριση της διαδικασίας που ακολουθείτε με το ΠΑΣΟΚ να βγαίνει κερδισμένο από την εκλογική αυτή διαδικασία, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που πριν κάνει διότι έδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό και βγήκε κερδισμένη η δημοκρατία γενικότερα. Έτσι, ένας πολιτικός πολιτισμός επικράτησε και σήμερα, αν δούμε τι γίνεται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει τη διαφορά που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς πολιτεύονται έτσι, οι πολιτικοί του αρχηγού. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι, κύριε Βασιλιάδη? Κοιτάξτε, να μην προεξοφλούμε τι θα γίνει μετά την πιθανή επικράτηση Ανδρουλάκη, γιατί αν το εκλογικό σώμα
το ρωτήσουμε μετά πάλι σε πανελλαδική δημοσκόπηση το τι κόμμα θα ψηφίσει κτλ. Επί της ουσίας, το μυαλό του ψηφοφόρου θα έρθει σε μια προθύστερη κατάσταση, σε αυτήν δηλαδή που είχαμε το ΠΑΣΟΚ στο 12-13% με Ανδρουλάκη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο άλμα στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, όλα αυτά που λέμε για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Πολιτικός πολιτισμός, υπάρχει οργάνωση ακόμα, δεν είναι μπάχαλο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια δομή, υπάρχει μια οργάνωση, όλα αυτά υπάρχουν. Όλα πήγανε πάρα πολύ ωραία στην προεκλογική περίοδο, αλλά αυτό δεν φτάνει για να απαντήσει τα προβλήματα όπως είναι το συνταξιοδοτικό, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα εθνικά θέματα, όπως είναι τα διεθνή θέματα τα οποία μας περικυκλώνουν. Λοιπόν, και όλα αυτά θα πρέπει να τα απαντήσει πάλι με τον ίδιο αρχηγό. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει κλικ όλο αυτό. Τέρενς, δεν δοκιμάστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, Τέρενς. Άρα γνωρίζουμε και το ταβάνι του λίγο πολύ. Τι πιστεύεις? Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μόνο μία δυναμία. Την ακτινοβολία, το προφίλ του. Γιατί ο πολιτικός του λόγος για μένα είναι πολύ μεστός. Είναι καλός πολιτικός, έχει έμπειρο λόγο, το απέδειξε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Απλά είναι αυτό που λέμε, δεν είναι το αστέρι που λάμπει. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε πολιτικούς τέτοιου είδους. Παρ' όλα αυτά όμως, εκφράζει πιστεύω ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ εκείνο που έφτιαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την κεντρώα απόκληση. Με τις χωνεύσεις που γίνανε το 1985, το ΠΑΣΟΚ εκείνο που δεν έχει σχέση με εκείνους τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ που φύγανε προς τα αριστερά, προς τα ΣΥΡΙΖΑ ή που φύγανε το σημειτικό δεξιά προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί που μείνανε πιστεύοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα κεντρό δυνατό κόμμα. Και αυτό προέκυπτε σε κάθε ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη. Και θα συνυπογράψω σε αυτά που λέει ο κ. Βασιλιάδης. Έχουμε τόσα πολλά θέματα, είναι τις καθημερινότητες αλλά και τα εθνικά. Και στα εθνικά ζητήματα, το είχα πει και προηγουμένως, έχει δώσει εξετάσεις άριστες και μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο ο Ανδρουλάκης. Και από την άλλη, τώρα να πω κάτι, θα το πω πολύ απλά. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ, αλλά όμως χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να έχει έναν αρχηγό μέσα στη Βουλή και επιτέλους να έχει Αθήνα δήμαρχο. Μέχρι στιγμής δεν τον έχει δει. Αυτά παίξαν ρόλο, κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, παίξε ένα ρόλο. Αλλά κύριε Κουίκ, μην ξεχνάτε ότι τώρα ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να γοητεύσει και το υπόλοιπο εκλογικό σώμα πέραν του ΠΑΣΟΚ, όταν έχει απέναντί του ήδη τώρα από χθες το 70% του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι με τον ίδιο αρχηγό, κάνοντας μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του τώρα, έκανε το ΠΑΣΟΚ έτσι, για να γυρίσει πάλι τα ίδια. Έχοντας απέναντί σου το 70% που καλώς κακούς δεν σε επέλεξε. Δεν θα πω ότι σε μαύρισε, αλλά δεν σε επέλεξε, δεν σε θέλει. Αν σε ήθελε, δεν θα ήταν 70, θα ήταν κάτι άλλο. Και έχεις μόνο ένα 30% μέσα στον ίδιο στον χώρο που σε πιστεύει. Πάσα μια δεύτερη Κυριακή με έναν άνθρωπο ο οποίος δικαίως ή αδίκως πολεμήθηκε. Πρέπει να σας πω ότι όσοι παρακολούθησαν τις διαδικασίες είδανε ότι ο Δούκας έπαιξε πολύ λιγότερο σε όλα τα πανελλαδικά κανάλια. Είναι ο μόνος ο οποίος λιδωρήθηκε για το ότι θέλει να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος και δεν ξέρω εγώ και πρωθυπουργός και οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτός ο οποίος κυνηγήθηκε ή του βρήκανε ότι έδωσε απευθείας αναθέσεις, δεν έδωσε απευθείας αναθέσεις κλπ. Δηλαδή μια πραγματικά κυνηγημένη υποψηφιότητα από όλους, σε αντίθεση και με αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη που δεν ήταν κυνηγημένη, αλλά και με αυτή του κυρίου Γερουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου, όπου το σύστημα, αν θέλετε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας θα τους ήθελε. Οκτός από τον Γερουλάνο, ο Γερουλάνος θα μπορούσε να ήταν επικίνδυνος για την Νέα Δημοκρατία, αλλά την κυρία Διαμαντοπούλου θα την ήθελε σε περίπτωση που δεν βγουν τα κουκιά με τον τρέχοντα εκλογικό νόμο μπούρου, να έχουμε έναν ενδεχομένως καλό συνομιλητή την επόμενη μέρα. Τώρα, το γεγονός ότι αν έπαιξε ρόλο αυτό στην Αθήνα για τον Δούκα κτλ., προφανώς έπαιξε ρόλο. Ο Δούκας πάτωσε στην Αττική, όχι μόνο στην Αθήνα. Πάτωσε στην Αττική, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν δείτε γιατί πάτωσε, θα δείτε και θα καταλάβετε γιατί. Γιατί πρώτον, έκανε λάθος που έκανε μια προεκλογική καμπάνια περισσότερο περιφερειακή. Έκανε καταπληκτική ομιλία στην Πάτρα, μεγάλη ομιλία στο Αγρίνιο, τεράστια ομιλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άφησε την Αθήνα ανοχήρωτη στα χέρια του Γερουλάνου και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Και προσέξτε να δείτε. Η Αλφα Αθήνας, το ξέρει και ο κύριος Κουίκ, είναι ένας δήμος. Ο Δήμος Αθήνας είναι μια εκλογική περιφέρεια ταυτισμένη με έναν δήμο. Εκεί λοιπόν στα κυριλέ προάστια της Αθήνας και αυτού του Δήμου του συγκεκριμένου, αλώνιζε ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου παίρνοντας ψήφους ή στήριξη. Η θελημένα ή άθελα, εγώ θα σας πω άθελα, αυτοβούλος πήγαιναν οι άνθρωποι και ψήφιζαν Γερουλάνο
και Διαμαντοπούλου, με αποτέλεσμα ο κύριος Δούκας, ο οποίος βγήκε τέλος πάντων και μια στήριξη των Σιριζέων στην Αθήνα, να πατώσει. Άπαξ και έγινε αυτό, μετά πού να το σώσει, πόσο να πάρει και από πού να πάρει. Εδώ δείτε, η Κρήτη για παράδειγμα που περίμενα να πάρει 75-80% Ανδρουλάκης, πήρε μόλις 61%. Στην Κρήτη το επιτελείο Ανδρουλάκη περίμενε 52.000 κόσμο να πάει να ψηφίσει και πήγαν 21.000 κόσμο να ψηφίσουν. 21.000 ψηφοφόροι. Πέρυσι έχεις ένσταση. Όχι, η ένστασή μου είναι μόνο στο ότι ο Λούκας δεν ήταν, ο Χάρης, δεν ήταν καθόλου κεντρελειμμένος στο έμεσα ενημέρωσης. Προσωπικά έχω την γνώμη ότι τον πρόβαλαν, τον περιποιήθηκαν. Ήταν από τα πρώτα ονόματα που παίξανε σε δελτία ειδήσεων, σε ραδιόφωνα κυρίως, που πώς είναι τόσο διαδραστικά και τόσο δυσδυτικά. Είχε. Τώρα. Αρνητικά, κύριε Κουίκ, αρνητικά τον παίξανε αρνητικά. Δηλαδή τον παίξανε του τύπου κάθε μέρα που πας εσύ που είσαι δήμαρχος να γίνεις και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν τον παίξανε θετικά. Κύριε Βασιλιά, ήταν απλό ένα τυπικό ερώτημα το οποίο κάνανε λογικά οι δημοσιογράφοι. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι εγώ προσωπικά που τον έβγαλα ή 2 ή 3 φορές στο Real FM, του την έκανα την ερώτηση μία φορά. Μπορεί να χωρέσουν 2 καρπούζια κάτω από τη μασχάλη. Αλλά από την άλλη πλευρά μιλήσαμε επί της ουσίας. Και μάλιστα είπαμε την τελευταία φορά τον ρώτησα. Τώρα, αυτό που είπατε κι εσείς, γυρίζετε όλη την Ελλάδα. Αλλά είστε δήμαρχος Αθηναίων. Η Αθήνα πού είναι? Και η απάντηση του, στα χέρια καλών αντιδημάρχων, έτσι μου απάντησε. Ενδεχομένως ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον τιμώρησε. Ενδεχομένως ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν μου επιτρέπετε, ενδεχομένως ο κύριος Ανδρουλάκης εκμεταλλεύτηκε προς όφελός του το ότι ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντοτε όταν είσαι πρόεδρος και έχεις τα παιδιά του είχε κόμματος, το κομματικό μηχανισμό. Έχεις το μηχανισμό, έχεις τα πάντα. Έχεις υποέλεγχο, έχεις τα απόστατα. Πάντως έχει τα μια. Επειδή μιλάμε για Αθήνα και για περιφέρεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επικράτησε στις 9 από τις 13 περιφέρειες. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα. Το πώς είναι κατανεμημένες οι δυνάμεις του. Για την επόμενη μέρα. Ο Χάρης ο Δούκας αυτό φώναζε. Φώναζε δηλαδή ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο, τον σχηματικό του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη. Και υπενθυμίζω ότι ο Ανδρουλάκης όποιον είχε δύσκολο αντίπαλο απέναντι τον έβαζε στην άκρη. Δες τι έγινε με τον Καστανίδη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα. Ναι. Πώς τον έβγαλε από την άκρη. Μάλιστα. Κώστα, η Δυτική Μακεδονία τι ψήφισε εντάχει. Η Δυτική Μακεδονία ψήφισε στο νομό Κοζάνης όπως ήταν φυσικό λόγω της καταγωγής της Διαμαντοπούλου και στο σύνολο Ανδρουλάκη. Στην περιφέρεια Διαμαντοπούλου δεύτερη, έτσι και Διαμαντοπούλου. Ναι. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Βασιλιά, δεν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί μου έρχονται στα email τα ερωτήματα του ίδιου, μετέχω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι εντάξει, αυτό είναι μια καλή αποτύπωση της κοινής νόμης. Ποια είναι η βάση δεδομένων επάνω στην οποία θα αποφασίσετε οι δημοσκόποι όλοι για το πού πάτε παράδειγμα τους δύο? Δηλαδή θα κοιτάξετε, θα μπορέσετε να βρείτε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν τους 300.000 ή πάλι θα σκορπίσουν η έρευνά σας σε ψηφοφόρους που να μην είναι καν ΠΑΣΟΚ και να μην έχουν ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ? Ναι, κοιτάξτε, επειδή έκανα τώρα 3 μήνες συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ, όχι για το ΠΑΣΟΚ, ενώ με αφορμή τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ έκανα πάρα πολλές μετρήσεις, απεδείξε ότι η καλύτερη μεθοδολογία, τουλάχιστον η δικιά μου, είναι... Με τι είχες... Απάντησα σε όλες τις μετρήσεις. Ναι, να σας πω όμως ότι η καλύτερη απόδοση στα αποτελέσματα, πιο εγκύτερα δηλαδή στα αυτό που είδαμε, ήταν οι τηλεφωνικές μετρήσεις, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Πρόκειται για παραδοσιακούς ψηφοφόρους, κυρίως ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δηλαδή το new media, να το πω έτσι, ψηφοφόροι και των social media. Τα πιο καλά αποτελέσματα από το πάνελ μου, δηλαδή από αυτά τα ερωτήματα που παίρνετε εσείς, από άλλες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε μέσα από τα social media και το τηλέφωνο, από τα τρία αυτά, το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί σήμερα το πρωί τα έβλεπα, γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα follow-up της δουλειάς μας, τα καλύτερα αποτελέσματα μου τα έδωσε το τηλέφωνο στο Μητρώο του ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, στοχευμένα δηλαδή. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, κύριε Βασιλιάδη.